μέσω εκλογών. Και το θέμα είναι, μέσω εκλογών, να βγάλουν οι εκλογές τι. Να βγάλουν οι εκλογές τι. Τον κύριο Μητσοτάκη πρώτο κόμμα, σίγουρα αυτό θα βγει. Πρώτο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης με 110 βουλευτές, το πολύ εγώ υπολογίζω, 108 βουλευτές θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Και τι έγινε. Είναι, απλή αναλογική είναι, 108 βουλευτές θα πάρει. Επομένως, τι θα κερδίσει. Και θα μου πείτε γιατί να κάνει τις εκλογές αφού θα χάσει την κυβέρνηση. Ναι, θα σας πω γιατί δεν τις κάνει. Πρώτον είπαμε γιατί έρχεται τσουνάμι και πρέπει να βάλει φόρους και θα επιβληθεί αυστηρή λιτότητα. Και η αυστηρή λιτότητα θα συντρίψει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Άρα, αφού είναι να τα συντρίψει η λιτότητα, ας συντριβούν όσο γίνεται λιγότερα με πρόωρες εκλογές. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο και σοβαρό είναι τα ελληνοτουρκικά, στα οποία πρέπει να γίνουν κάποιες παραχωρήσεις προς τους Τούρκους, δοθέντως ότι βλέπετε ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα σύμμαχο απολύτως. Όλα τα κράτη και της Ευρώπης και οι Αμερικάνοι κάνουν το παγόνι. Δηλαδή, στις δηλώσεις είναι με εμάς, με την Ελλάδα, με το διεθνές δίκαιο, αλλά στα έργα νύπτουν χείρες όπως γίνονται όλοι οι πόντοι οι πιλάτοι. Όλοι. Μη εξαιρουμένου κανενός. Μα η Αίγυπτος, μα η Αμερική, μα η Αγγλία, μα η Ρωσία, μα η... Όλοι οι πόντοι οι πιλάτοι και λένε, έλεγε προχθές ένας δημοσιογράφος σε ένα κανάλι, ότι αυτό γίνεται διότι πλέον, λέει, η πολιτική κάθε κράτους εξαρτάται από τον βαθμό συναλλαγών που έχουν με το κράτος αυτό. Δηλαδή, επειδή έχει συναλλαγές η Γερμανία με την Τουρκία, δεν θέλει να τη δυσαρεστήσει. Επειδή έχει συναλλαγές η Ιταλία με την Τουρκία, δεν θέλει να τη δυσαρεστήσει. Επειδή έχει συναλλαγές η Αίγυπτος με την Τουρκία, δεν θέλει να τη... Διάφορα. Ακόμη και κράτη με τα οποία πήγε ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης και τα εμφάνισαν ως φιλικός προσκύμενα προς τις ελληνικές θέσεις για τις ΑΟΣ, για την χάραξη των θαλασσίων ζώνων κτλ. Στο διατάφτα βλέπεις ότι δεν θέλουν να τα βάλουν με την Τουρκία, προσβλέποντας τα ωφέλη που θεωρούν ότι έχουν.